Αγαπητοί φίλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσω στον χώρο του ΠΟΠΑΒΣ και να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Θα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διήμερο έχει δημιουργηθεί ένα θέμα για το οποίο ήθελα να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, να συζητήσουμε μαζί σας το συγκεκριμένο και βεβαίως να ενημερώσουμε τους δημότες μας, να ενημερώσουμε τον ΠΟΠΑΒ λαό για όλες αυτές τις προσπάθειες και τις ενέργειες που έχει καταβάλει ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ευρυφωνικιακού Σταθμού, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα από την ανάληψή μου της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δυστυχώς φαίνεται να εγκαινιάζεται ένας καινούριος τρόπος προσέγγισης των συνδημοτών μας, το να χαϊδεύουμε τα αυτάκια, το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ψευδείς εντυπώσεις και δυστυχώς να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να πούμε ότι ξεκινήσαμε τον Καλλικράτη με τον ενιαίο Δήμο της ΚΟΠ. Δώσαμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτήν τη νέα αλλαγή, να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τους ρυθμούς ταχύτητας σε κάθε περιοχή και στην πόλη της ΚΟΠ και στα χωριά μας. Και για το όλο αυτό εγχείρημα η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες και κυρίως με τις ενέργειες του Δημάρχου μας, του Κώστα του Καϊσέλη. Εκείνο δυστυχώς που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι με την ανάληψη της διοίκησης του ενιαίου Δήμου είχαμε και τα οικονομικά προβλήματα. Δεν θα πρέπει κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι η χώρα μας πήγε στον Άδη, έτσι απλά το λέω, δημιουργήθηκαν τόσα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βεβαίως η φτώχεια χτύπησε τις πόρτες όλων μας. Αυτό θα πρέπει να είναι απολύτως κατανοητό και ξεκάθαρο. Αυτά λοιπόν που ζουν και βιώνουν οι συνδημότες μας, θα ζουν και εμείς οι ίδιοι. Στην πορεία έρχεται το κράτος, έρχεται η κυβέρνηση και μειώνει τους ΚΑΠ, μειώνει δηλαδή για να μας καταλάβουν όλοι τους κεντρικούς αυτοκινητικούς πόρους, χρήματα τα οποία διατίθενται για την μισοδοσία του προσωπικού, γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να θυμίσω ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας παιδικός σταθμός υπήρξε μία συγκεκριμένη οδηγία το ότι στη συμμετοχή της λειτουργίας θα πρέπει να συνδράμουν όλοι. Δηλαδή το κράτος με τους ΚΑΠ, η Δημοτική Αρχή με τις επιχορηγήσεις και οι γονείς με τη συμμετοχή του ατροφείου. Θα πρέπει να θυμίσουμε, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ και χωρίς να θέλω να θίξω τις προηγούμενες διοικήσεις των πρώην Δήμων και των Καποδιστριακών και των Δημονισκών, ότι κληρονομήσαμε μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές. Πολλά προβλήματα, πολλές κτηριακές ανάγκες, και αυτό που προσπαθήσαμε σαν νέα διοίκηση ήταν να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη νέα γενιά και τα μικρά παιδιά. Μπήκε στις προτεραιότητές μας και το σημαντικότερο απ' όλα ήταν να μπορέσουμε να έχουμε χώρους που ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών. Από το Μάιο του 2012 που ανέλαβα τη διοίκηση του ΠΟΠΑΒΣ, εγκαινιάσαμε δύο νέους παιδικούς σταθμούς. Έναν νέο παιδικό σταθμό στην Αντιμάχια, όπως όλοι γνωρίζετε, και πριν από λίγες ημέρες, ένα νέο παιδικό στη Δημοτική Κοινότητα της Κραδάμινης. Αυτό γιατί αναγνωρίσαμε την ανάγκη και έπρεπε η πρωτοβουλία μας να στραφεί κυρίως πρώτα στις κτηριακές υποδομές, αφουγκραζόμενοι πάντα και την αγωνία των γονέων, οι οποίοι
αν μη τι άλλο, επιθυμούν πάντα το καλύτερο για τα παιδιά τους. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένας Δήμος. Και έπρεπε στην προσπάθεια και στην αντίληψη αυτή να έχουμε ενιαία αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά οργανώνονται όλοι οι παιδικοί σταθμοί, συντάσσεται ενιαίος κανονισμός λειτουργίας όλων των παιδικών σταθμών από την πόλη της Κόμη μέχρι και την Κέφαλο και βεβαίως συντάσσεται και το ενιαίο διατροφολόγιο επίσης για όλους τους παιδικούς σταθμούς. Να το πούμε δηλαδή απλά-απλά, ό,τι μαγειρεύει σήμερα η κατσαρόλα της Ιερού Λόγου, μαγειρεύει και η κατσαρόλα της Κεφάλου. Σε αυτήν την αναγκαιότητα και εν ώψη της μεγάλης οικονομικής κρίσης, θέλαμε να αγκαλιάσουμε ίσες ώρες όλους τους συνδημότες μας και όλους τους γονείς οι οποίοι είχαν την ανάγκη να φιλοξενήσουμε τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Έτσι λοιπόν, ανεξαρτήτως του κοινωνικού γίνεστε, ανεξαρτήτως για το ποιος είναι ο γονέας που προβάλλει το αίτημα, όλοι οι γονείς, ίσες ώρες, με αποφάσεις πάντα του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι του εκάστοτε Προέδρου, τα παιδιά συμμετέχουν στους παιδικούς σταθμούς. Είναι, θέλω να πιστεύω, η δικαιότερη απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΠΣ, η οποία δεν έμεινε μόνο σαν απόφαση, αλλά έγινε και στην πράξη. Θα πρέπει βέβαια να τονίσω και κάτι ακόμα. Ότι εν ώψη αυτής της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης αποφασίσαμε επίσης να υπάρξουν και δίκαια οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Όλοι θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς της πόλης που ήταν 154 ευρώ και 140, στην Δημοτική Ενότητα Δικαίου ήταν 110 και στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών 30 ευρώ. Εγώ προσωπικά είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων, κυρίως στο διαμέρισμα Ηρακλειδών. Είχα εκφράσει τότε τον προβληματισμό μου και τον χρόνο τον οποίο είχαμε δαπανίσει για να μπορέσουμε να κατασταλάξουμε για το ποιο θα πρέπει να είναι το ποσό εκείνο το οποίο θα ανταποκρίνεται αποκλειστικά στην ανάγκη βιωσιμότητας και των παιδικών σταθμών, αλλά γενικότερα και του ΠΑΠΣ. Έτσι λοιπόν η απόφαση που πάρθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΠΣ και η οποία απόφαση εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς διαμερίσματος ΚΟ και δικαίου στα 90 ευρώ και του διαμερίσματος Ηρακλειδών στα 60 ευρώ με ήπιας μορφής προσαρμογής, έτσι ώστε το 2013-2014 για την επόμενη χρονιά να είμαστε όλοι στο ενιαίο ποσό συνολικής των 90 ευρώ. Σε αυτήν τη νέα κατανομή θέλαμε να ορίσουμε και μία δίκαιη αντιμετώπιση σύμφωνα πάντα με τα οικονομικά προβλήματα που έχει το κάθε νοικοκυριό και σύμφωνα με τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια που διαθέτει ο κάθε γονέας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι οι απαλλαγές στα τροφεία για τις τρίτεκνες οικογένειες είναι 30%, για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι 50%, για τις δε οικογένειες οι οποίες φοιτούν δύο παιδιά στους παιδικούς σταθμούς είναι επίσης 50% και βεβαίως θα πρέπει να πω ότι για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν οικονομικές δυσκολίες και οικονομικά προβλήματα η απαλλαγή είναι στο 100%. Και το τονίζω στο 100%. Και βεβαίως θα πρέπει να πω ότι ήταν αρκετές οι στιγμές που ήταν θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο από το τμήμα πρόνοιας του Δήμου με σχετικές εισηγήσεις όπου απαλλάξαμε γονείς από τα τροφεία στο 100%.
Θα πρέπει να κλείσω με το εξής. Ότι για πρώτη φορά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου της ΚΟ να έχουν επιτέλους άδεια λειτουργίας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μόνος παιδικός σταθμός ο οποίος είχε άδεια λειτουργίας στο νησί μας ήταν ο παιδικός σταθμός Πηλίου. Σε 10 μέρες περίπου εκδίδεται και η άδεια λειτουργίας για τον νέο παιδικό σταθμό της Καβάμενας. Ακολουθεί ο παιδικός σταθμός της Αντιμάχιας και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι παιδικοί σταθμοί. Εκείνο που με στεναχώρησε ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι συναντήθηκα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Γονέων του Ηρακλειδών αλλά και με τους γονείς, εξέφρασαν το παράπονο τους ότι η αύξηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη για αυτούς και το γεγονός ότι τα 90 ευρώ είναι πάρα πολλά, άσχετα αν είχαμε έρθει σε μία πρώτη συνάντηση και αν θέλετε σε εισαγωγικά συμφωνία μαζί τους. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε, αφού κραζόμαστε το παλμό της τοπικής κοινωνίας, αφού κραζόμαστε τη δυσκολία που περνάει το κάθε νοικοκυριό στο νησί μας και είχαμε δώσει την εξής υπόσχεση. Αντιλαμβανόμενοι ότι οι γονείς οι οποίοι φέρουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς είναι νέοι άνθρωποι. Και όταν η Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οποία στηρίζει τους νέους ανθρώπους. Όταν λοιπόν η Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οποία στηρίζει τις ευπαθείς οικογένειες. Υπήρξε η δέσμευση από μένα προσωπικά για την επόμενη χρονιά να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ποσό των 60 ευρώ, όχι μόνο στο διαμέρισμα Ηρακλειδών, αλλά γιατί όχι, αν τεκμηριώσουμε σωστά την πρότασή μας και σε όλο το νησί. Νομίζω ότι είναι μία επαναστατική πρόταση σε εισαγωγικά, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, κάτι το οποίο στη συνάντηση που είχαμε με τους γονείς μαζί με τον Δήμαρχο, το αποδέχτηκε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και τους είπε, δεν ξέρω τι ημέρα ξημερώνει αύριο. Ξέρετε όλες τις δυσκολίες που περνάμε, αλλά η πολιτική μας βούληση είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλά τα τροφεία. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της αποχής των παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς, γιατί δεν ενημερωθήκαμε εμείς ως διοίκηση του ΠΑΣ, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με στεναχωρεί, διότι θα πρέπει να σας πω ότι η λειτουργία του παιδικού σταθμού συνεχίζεται κανονικά κανονικότατα και βεβαίως θα πρέπει και οι προμήθειες να συνεχίζουν να γίνονται και η όλη διαδικασία προετοιμασίας για την φιλοξενία του παιδιού συνεχίζεται να γίνεται. Παρ' όλα αυτά, για δεύτερη μέρα σήμερα, στην Κέφαλο και στην Καρδάμενα, τρίτη μέρα σήμερα, στην Κέφαλο και στην Καρδάμενα δεν έχουν προσέλθει παιδιά, ενώ στην Αντιμάχια, αν δεν απατώμε σήμερα, πρέπει να έχουμε 7 παιδιά. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τους γονείς, να ανακαλέσουν αυτή την απόφασή τους από τη στιγμή που υπάρχει η δέσμευση του Προέδρου του ΔΟΠΑΠΣ, από τη στιγμή που υπάρχει η δέσμευση του ιδίου του Δημάρχου. Να φέρουμε ως θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή για την διατήρηση των τροφείων. Από τη στιγμή που επί του παρόντος στο διαμέρισμα Ηρακλειδών το ποσό που καταβάλλεται είναι 60 ευρώ.